έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που ιδιοτροπία με έκανε για το έκανα δικό μου. Κι αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δε στο μια άγκυρα και ένα εικόσιμο έχει. Για πιάσατε δεν πάει δεν ακουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλα να κάτι άλλο να αγοράσεις. Όσο έχει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλεις πάρτο. Η σχέση με τη Θεσσαλονίκη του Καβαδία είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όπως ξέρετε, ο Καβαδίας ήταν ναυτικός κοσμογυρισμένος, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά φαίνεται ότι είχε κουραστεί κάποτε και παρεκάλεσε να ενταχθεί στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Έτσι λοιπόν η πρώτη επαφή του Καβαδία με τη Θεσσαλονίκη νομίζω είναι από τη στιγμή αυτή της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Και παλαιότερα είχε μερικές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, από όπου και γνώρισε μια καταπληκτική παρέα, αλλά οι καθ' αυτός σχέσεις του αρχίζουν από το 70 μέχρι το 75 που πέθανε. Σε αυτά τα 5-6 χρόνια ο Καβαδίας πηγαίνω έρχονταν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όποτε περνούσε από εδώ έρχονταν και μου έλεγε και μια καλημέρα. Και σε αυτή την τελευταία πενταετία της ζωής του που είναι και πολύ δραματική, πάρα πολύ δραματική, εγώ υπήρξα ένας από τους στενούς και αγαπητούς του φίλους. Τα ποίηματα του όχι μόνο δικαίως αγαπιούνται, αλλά και στο μέλλον θα εξακολουθούν να αγαπιούνται. Ο φόβος. Κάποτε σε μια πόρτα, σε ένα τελωνίο, ο σκοπός σταμάτησε κάποιον ναύτη. Τι κρύβεις απάνω σου? Μα 2.500 δολάρια. Μπορεί και παραπάνω. Δεν τα μέτρησα. Δεν πρόλαβα. Τον κοίταξα με βαθιά περιφρόνηση. Τον έσπρωξε. Ναι, φαίνεσαι από τα μάτια. Αισθητό το διάλογο, βλάκα. Χαμηλό ενδιάνικο τελωνίο. Ένας ναύτης. Στρέψει ματιού. Αρπάζει τη σφραγίδα του ελεκτή την ώρα που μιλούσε σε κάτι επιβάτες και σφραγίζει μια βαλίτσα γεμάτη πιωτά και μυρωδικά. Ο φόρος τεράστιος. Η τιμωρία 2 χρόνια στα σίδερα. Ζυγώνει στην πύλη της εξόδου. Τρέμει λιγάκι. Ο φρουρός με το χακί σαρίκι του χαμογελά. Κοιτά τη σφραγίδα και του χαϊδεύει την πλάτη. Οι ναυτικοί δεν γράφουν. Αυτός ο πλούτος, αυτή η ευχέρεια πρόσβασης, όπως είπα πριν, σε χώρους που ήταν απρόσιτοι για τον πολύ κόσμο των εποχών εκείνων, ήταν προσβάσιμος ο κόσμος αυτός για το ναυτικό. Παρ' όλα αυτά δεν έγραφε. Παρατηρείται το φαινόμενο, ένας οποιοδήποτε συγγραφέας ή λογοτέχνης, με ένα του ταξίδι, 15ήμερο ή μηνιαίος, σε ένα οποιοδήποτε χώρο, να γυρίσει και να γράφει βιβλία. Διαβάζοντάς τα, εγώ και αρκετοί ναυτικοί συναδελφοί μου, απορούσαμε για τις ανακρίβειες. Φυσικά υπερήγε το λογοτεχνικό πιθανό στοιχείο. Πλην όμως δεν ήταν ντοκουμέντα ζωής. Τους έλειπε το φλέα της προσέγγισης. Εκείνο που έχει τη μοναδικότητα ο ναυτικός να προσεγγίζει μέσα από τους λιμενοβραχίωνες και από τα waterfronts των λιμένων και περαιτέρω στις πόλεις. Έτσι λοιπόν, ο Καβαδίας νομίζω ήταν ο πρώτος συγκεκριμένος Έλληνας ποιητής λογοτέχνης που κατάφερε και μετέδωσε και ακτινογράφησε τη ζωή του ναυτικού. Ο πρωτοπόρος. Μια άλλη φορά, ένας άλλος θαλασσινός περίμενε όξω από τα κάγκελα κάποιου λιμανιού να έρθει ο άνθρωπος να του περάσει 25 χρυσές. Το καράβι σφύριξε 3 πεισματικές. Σκέφτηκε να τα μολύσει στη σκάρα του οχετού. Ανοιγόκλωσε τα μάτια. Πιο πέρα ένας φελάχος πουλούσε φούλια. Έσυρε μια εφημερίδα, την έκανε χωνή, έβαλε τα λεφτά στον πάτο, ένα χαρτί στραπατσαρισμένο, να τα κρύβει και φώναξε. Βάλε. Η σακούλα γιώνουσε μέχρι πάνω. Την κρατούσε με τα 2 χέρια από κάτω. Δεν γινόταν αλλιώς. Ο φύλακας του ψάξε τα παπούτσια. Πήρε μερικά φούλια και τάφαγε. Πιο πέρα ένας μυστικός τον έψαξε κι αυτός. Άρπαξε λίγα φούλια και έφυγε. Να το καράβι.
Οι ναύτες ανέβαζαν τη σκάλα. Οι σκοποί της σκάλας το ψάξαν και βάλανε χέρι λέμαργο στη σακούλα. Λίγο ακόμα και θα πιάνανε λίρες. Ο ύπαρχος φώναζε στη γλώσσα τους. Τελειώνεται, άστε τον. Είδε την ανεμόσκαλα να ξεδιπλώνεται. Τον έκοψε κρύο. Η ανεμόσκαλα θέλει δύο χέρια. Να τα αφήσει να πέσουν στη θάλασσα. Γεια σου λοιπόν, φώναζαν απάνωθε. Ξαφνικά στραπατσάρισε τη σακούλα που είχε αρχίσει να λιώνει και την έριξε στον κόρφο του. Φορούσε μια πλατιά φόρμα που την έσφυγε στη μέση ένα κομμάτι τρισίλιο. Ανέβηκε. Ο κόσμος έκανε χάζι από πάνω. Πήδηξε στο κατάστρωμα. Τα λεφτά κουδούνισαν φεδρά. Κανείς δεν τ' άκουσε. Όλοι τον κοίταζαν στα μάτια. Οι τρεις ναύτες, παράξενο, είχαν δυο μάτια. Κουτά, ξεπλυμμένα, πάντα νισταγμένα. Και έπειτα λένε πως δεν κρύβεται ο φόβος. Η ωραία στιγμή μέσα στο καράβι ήταν η πρωτοχρονιά πάντα. Εκείνες τις τρεις μέρες που δεν εργαζόμασταν, είχαμε κάτι περισσότερο στο καράβι. Πιο ελεύθερα τα βρίσκαμε, ξεκουραζόμασταν και είχαμε και το βράδυ και την ημέρα λίγο διασκέδαση, λίγο ξεκούραση. Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θελές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοριά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοικητική λάδα του Λουτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις με, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ίσχυ. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονται, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστημα σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρώεις μαθητριούλες θα αγάπουν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουμε με κάποιον τρόπο που όπως ναι δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και εσένα να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει, γυμνή στα 17 στη Λέτα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε
και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμε να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονται, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σε αυτές απλά να σε σύστημα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Ήμουν αφιποπλίαρχος σε ένα καράβι με σιουδέζικη σημαία, σιουδέζικο πλήρωμα. Τα ταξίδια μας ήταν βόρειος νότιος Αμερική. Ήμουνα μόνος Έλληνας μέσα, δίψαγα για νέα από την πατρίδα. Έλειπα 5 χρόνια. Στο Buenos Aires, η γραμμή του Ευγένιου Ευγενίδη, τα πλοία το Μικίνε και το Αθήνε, ήταν η επικοινωνία μας, ήταν οι μεταφορείς, ήταν το Royal Mail, το ταχυδρομείο μας, για όλα τα πλοία τα Trumps ή τα ξένα που προσέγγισαν στο μεγάλο αυτό λιμάνι. Μέσα σε ένα από αυτά, δεν θυμάμαι αν ήταν το Μικίνε ή το Αθήνε, υπηρετούσε ο Καβαδίας. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας για εφημερίδες, για νέα, με ημερομηνίες 2 μηνών πριν, αλλά για μας νέα, είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, να τον γνωρίσω. Δεν είχα την δύναμη τότε, λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, να εκτιμήσω το μέγεθος της μεγαλοσύνης του, το τομέα της, του λόγου, της έκφρασης. Αλλά μου είναι μια τρομερά ευχάριστη ανάμνησης, αξιολογώντας τον δε αναδρομικά, βλέπω το πόσο τυχερός ήμουν που τον γνώρισα. Οι γυναίκες, 14 χρονών, και αυτές που θα γίνουν κατόπιν χειρότερες πόρνες, και αυτές που θα κυλιστούν σε βρώμικα σεντόνια, στους δρόμους, στα πάρκα, κάτω από τις γέφυρες, στα όρθια πορνεία, με το λουρί δεμένο στο γόνατο και τη θηλιά του στον ώμο, στις εκκλησίες, στα προσκυνητάρια. Και εκείνες που δεν κυλιστήκανε και δεν είναι πια 14, που δεν θα πέσουν ποτέ τους με άντρες, που δεν θα σκεφτούν τη μοιχεία, το βόλο, την προδοσία, που δεν θα λεγωθούν ποτέ στους. Είναι άγιες όλες. Ευλογημένες. Ανθή, πρέπει να έχεις αγιάσει. Έχεις προσέξει, σου είπα μια νύχτα, ένα κοντόκα κοντιμένο με σόκοπο που πουλάει στραγάλια και ξημερβραδιάζεται κοιτάζοντας το παράθυρό σου? Ναι, ένα χρόνο και παραπάνω. Τι να γυρεύει? Τι χάρη σου? Φώναξε τον μια νύχτα στην κάμαρά σου. Είσαι τρελός. Τι θέλει από μένα? Την παλικαριά σου. Είσαι πρόστιχος. Προσπάθησα πάντα να μην πάω κοντά στο κέφι μου. Θα βρωμάει. Ακόμα καλύτερα. Περίμενα να θυμώσει. Την είδα να σκοτεινιάζει, να σκέφτεται. Μετάνιωσα. Δεν ξανά είδα εκείνον τον άνθρωπο. Χάθηκε. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι της. Ανθή, δεν γίνεται αλλιώς. Και έπειτα λέμε παλικάρια εκείνους που δεν φοβούνται το θάνατο. Η θάλασσα για μένα είναι το μεγαλύτερο θεριό. Ανήκει τους εχθρός. Σου λείπουν τα πάντα. Από τροφοδοσία, από πλήρωμα, συναντάς τον καθέναν από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρεις πώς θα σε φερθεί ο καθένας, δεν σε μιλάει με καλό τρόπο, σε φαίνεται διαφορετικά, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις τον καθέναν, ναι. Να ήταν, λέει, μια γυναίκα στο ψαρόλαδο βαφτισμένη, βαμμένα τα βρεχάμενα της μωράβια, καλαφατισμένη με πίσα, το σάλιο της αλμυρό, τα μαλλιά της φύκια, λουκάμια τα χέρια της, νερένια τα μάτια της, τα ποδάρια της, όχι να μην έχει. Έτσι όπως εκείνη στη γυάλα του ακουάριου μου, στην... όχι, πουθενά, μονάχα στον ύπνο μου, να τη λένε θαλασσινή, να μιλάει τη γλώσσα που μιλάνε τα ψάρια. Τα ποδάρια της μηχανής σταματήσανε, ένα μάτσο σίδερα λαδωμένα, να τρακέρναμε, να πέφταμε όξο. Τα πάμε τα καράβια ή μας πάνε. Τα λένε σίδερα, λαμαρίνες. Υπάρχουν καράβια με αρσενικό όνομα και είναι θηλυκά. Και το ανάποδο. Είναι κάτι άλλο που σε μισούν από την πρώτη στιγμή που πατάς το ποδάρι σου απάνω τους. Σε διώχνουν, σε σπρώχνουν. Σκοντάφτει στους αυλούς, στα κρουζέτα. Και άλλα που σε θέλουν, σε κάνουν...